Κυρία Μακρύ, ανακοινώθηκε προσφάτως ότι αναμένεται να παρουσιαστεί το δοκίμιο, ο Γ2 τόμος, αν το λέω σωστά, της ιστορίας του Κουκουέ. Και μάλιστα και αυτόν τον πολύ ωραίο ιστορικό λόγο έρχεται από την Αθήνα ο κύριος Σκολαρίκος, ο οποίος θα συμμετάσχει ως ο επίσημος καλεσμένος του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στην ΚΟ, αλλά και στην Κάλυμνο, όπου θα γίνει και μια δεύτερη παρουσίαση του Γ2 τόμου. Δώστε μας λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Να σας πω, καταρχάς ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω μέσα από αυτή την συνέντευξη, τη δήλωση, το τι θέλουμε να κάνουμε εδώ σαν τομεακή, όσο τομεακή επιτροπή Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου εδώ στις δύο οργανώσεις, στην Κάλυμνο και στην ΚΟ. Ο Γ2 τόμος είναι ο τόμος αυτός που έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων του ΚΚΕ, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που είναι μια απόφαση από το 2013, μια συλλογική απόφαση συνεδρίου από το 2013, που έρχεται και εκπληρώθηκε και μάλιστα μέσα από μια πανελλαδική συνδιάσκεψη που έκανε το ΚΚΕ το 2017-18, δεν θυμάμαι ακριβώς, προκειμένου να γραφτεί αυτό το δοκίμιο που ξεκινάει η ιστορική του επεξεργασία, αν θέλετε, ξεκινάει από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δηλαδή λίγο πριν βεβαίως την Επανάσταση του 1821 και μετά. Ο Γ2 τόμος, τον οποίο θα παρουσιάσει ο σύντροφός μας, ο Κώστας ο Σκολαρίκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι επίσης μια συλλογική επεξεργασία που έχει να κάνει με τη χρονολογική περίοδο από το 1967 μέχρι το 1974. Και επειδή, αν θέλετε, η έκδοσή του συμπίπτει και με την επέτειο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, των 50χρονων από το 1974, μέσα από την πλευρά και την οπτική του Κουκουέ, δηλαδή προκειμένου να βγουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα που θέλουμε από τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα για την ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο και στην ΚΟ την Κυριακή το πρωί στις 11 η ώρα στο Χάνι. Και καλούμε όλους να συμμετέχουν σε αυτή την παρουσίαση που νομίζουμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, μάλιστα σε καιρούς που υπάρχει μια διάθεση και κατεύθυνση να ξαναγραφτεί η ιστορία και να παρουσιαστεί με έναν άλλον τρόπο, με αλήθειες που δεν έχουν να κάνουν με την αντικειμενική αλήθεια που για μας, για το ΚΚΕ, πάντοτε γράφεται από το λαό. Μιλάμε για την ταραχώδη περίοδο της επταετίας, για τα ταραχώδη γεγονότα αυτά της πατρίδας μας που γνωρίζουμε ότι ήταν μια μελανή σελίδα στην δημοκρατία της Ελλάδος, καθώς δεν υπήρχε δημοκρατικό καθεστώς, είχε καταληθεί. Θα υπάρξουν και κάποια ιστορικά ντοκουμέντα και μέσα από φωτογραφίες που θα μπορέσει έτσι να γίνει πιο παραστατικό στον κόσμο η ιστορία αυτή, ή θα είναι μόνο η δυνατότητα να μας εξηγήσει το κομμάτι αυτό της ιστορίας και να μπορέσει και ο κόσμος να ρωτήσει τον κύριο Σκολαρίκο κάποιες έτσι απορίες που ενδεχομένως να έχει. Όχι, δεν το συνοδεύουμε με οπτικό-ακουστικό υλικό. Έχει να κάνει μόνο με την παρουσίαση που θα κάνει το στέλεχος του ΚΚΕ. Νομίζουμε και μέσα από την ίδια την παρουσίαση, ξέρετε, τέτοιου είδους εκδηλώσεις γίνονται παντού σε όλη την Ελλάδα και η εμπειρία από παντού είναι ότι πάντοτε υπάρχει ενδιαφέρον για ερωτήσεις μετά την παρουσίαση. Ευελπιστούμε και θέλουμε και θα δώσουμε φυσικά και τον χρόνο για ερωτήσεις που θα απευθυνθούν στον παρουσιαστή, στον Κώστα το Σκολαρίκο, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς αυτό όμως να στενεύει, γιατί καταλαβαίνετε, μια ιστορική περίοδος δεν είναι κάτι στατικό. Έχει και τις επεκτάσεις του και μέσα στον χρόνο, έρχεται στο σήμερα και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε εμείς. Δηλαδή, μέσα από την ιστορική εμπειρία, ποια είναι τα συμπεράσματα που χρειάζεται σήμερα να δει ο εργαζόμενος, ο βιοπαλαιστής, ο μαθητής, ο σπουδαστής,
για να δει πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα και πώς θα προσέξει, αν θέλετε, και την πρόταση που καταθέτει καθημερινά το ΚΚΕ μέσα στους αγώνες, την πρόταση διεξόδου που μιλάει πάντοτε βέβαια για μια διαφορετική κοινωνία δομημένη πάνω στην σοσιαλιστική οικονομία και πολιτική. Εξάλλου η ιστορία πάντα διδάσκει, οπότε νομίζω ότι είναι ένα μάθημα και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν να αντιληφθούν πόσα πράγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την ιστορία. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, και μάλλον γι' αυτό κιόλας και η αστική τάξη, αυτοί που αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία και τη διακυβέρνηση στα χέρια τους, θέλουν αυτό το δίδαγμα να κρύψουν, να αποκρύψουν με έναν τρόπο από τον κόσμο, προκειμένου να μην παίρνει και κουράγιο και να μην βλέπει ότι αυτό που του προτείνουν, η βαρβαρότητα δηλαδή ενός συστήματος που είναι γεμάτο από πολέμους, φτώχεια και δυστυχία, ότι δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει άλλος κόσμος, μπορεί να γίνει αυτός κατορθωτός, μπορεί να γίνει η κατάκτηση, αρκεί βέβαια ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει ότι πραγματικά με τις δυνάμεις του που είναι αστήρευτες θα τον διεκδικήσει και θα τον κατακτήσει.